Επίθεση αγνώστων ατόμων με μολότοφ στην οδό Αράτου. Στόχος έγινε το αυτοκίνητο του αρχαίου βουλευτή Ιάσονα Φωτήλα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν ξεκινήσουν δύο πορείες στο κέντρο της Πάτρας. Η μία από φοιτητές και η άλλη από κουκουλοφόρους. Τέτοιες πράξεις φασισμού μας δεν δυναμώνουν. Η δημοκρατία δεν πτωείται, δήλωσε ο Ιάσονας Φωτήλας. Οι δράστες έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου, το έλουσαν με έφλεκτο υγρό και μέσα έριξαν μολότοφ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το χθεσινό ήταν καθαρά μια τρομοκρατική ενέργεια απέναντι στην κοινωνία. Δεν ήταν να κάνουν με μένα. Αν θέλανε να κάψουν απλά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο ήταν του βουλευτή, ήταν για να δώσουν μια πολιτική χρειά στην πράξη τους, μπούρδες δηλαδή. Αν θέλανε να το κάνουν μόνο στο αυτοκίνητο του βουλευτή, για να έχει, θα μπορούσαν να το κάνουν στις 12, στις 1, στις 2 το πρωί και να μην κινδυνεύσει κανείς. Στις 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κεντρικότερο σημείο της Πάτρας, όταν ξέρετε τι συμβαίνει στην Αράτη και στη Ρήγα Φεραίου από κόσμο και από αυτοκίνητα. Το γεγονός ότι λαμπάδια σε ένα αυτοκίνητο την ώρα που η κυρία από το σούπερ μάρκετ ερχόταν στο σπίτι της και περνούσε δίπλα από το αυτοκίνητο, φανταστείτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι ήταν μια τρομοκρατική ενέργεια καθαρή. Το θέμα είναι και το εξής όμως, γιατί θέλω να το επισημάνω αυτό. Γίνεται μια ενέργεια η οποία λέει τρομοκρατική. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι η τρίτη, νομίζω. Δεν είναι η πρώτη φορά και δυστυχώς ξέρετε γιατί γίνεται και ξαναγίνεται. Και αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται, εισπράττουν και γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες, ότι θα είναι την τρίτη. Γιατί μέχρι τώρα δεν είναι την τρίτη. Και γι' αυτό δεν φταίει η γραμματική. Δεν φταίνε οι ιδιωτικές αρχές, οι οποίες τους ξαναπιάνουν, αλλά μετά από δύο ώρες τους ξαναβρίσκουν πάλι μπροστά τους. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι οι ιδιωτικές αρχές είχαν πέσει και θύματα της ιστορίας αυτής. Και υπάρχει και, θα μου επιτρέψετε να το πω, γιατί έχει καταγγελίες, δεν είναι θέμα. Υπάρχει και θέμα επί της ουσίας, ο Δήμος τους παρέχει και πράγματα. Εμέσως, δηλαδή όταν εμείς καταγγέλουμε συνέχεια το Δήμο ότι γίνεται ρευματοκλοπή, γιατί φτιάχνουν κάτω, κάνουν πάρτι με μεγάφωνα τεραστίων διαστάσεων, ποτέ δεν επεμβαίνει ο Δήμος. Δεν δηλώνει ότι υπάρχει ρευματοκλοπή ούτως ώστε να επέμβει η αστυνομία. Παίρνουμε την αστυνομία, λέει, για να υπάρξει ρευματοκλοπή πρέπει να μας το πει εκείνος που το κλέβουνε.